Είμαστε με τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με το συνδυασμό Νέα Δράση, Νέος Δήμος του Πανάγου Κουφέλου, κύριο Κώστα Φραγκόπουλο. Κύριε Φραγκόπουλο, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με τα αυτοδιοικητικά. Αυτή τη φορά, ποιο ήταν το κριτήριο για να σταθείτε στο πλευρό του κυρίου Κουφέλου? Τον γνωρίζω 25 και περισσότερα χρόνια. Μας συνδέει ξέχωρα από τη γνωριμία μια πολύ στενή φιλία. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ τις ικανότητές του και πιστεύω στις δυνατότητες που έχει να ηγηθεί όχι μονάχα του σχήματος που ηγείται αυτή τη στιγμή, αλλά και του Δήμου Μυτιλήνης και να οδηγήσει την πόλη και τα χωριά που αποτελούν τον Δήμο σε πολύ καλύτερους δρόμους, ουσιαστικούς, αποδοτικούς, τόσο για τον τόπο όσο και για τους κατοίκους. Πιστεύω στον Πανάγο τον Κουφέλο και πιστεύω ότι ο κόσμος της Μυτιλήνης και των χωριών θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη αυτό που έχουμε οραματιστεί από κοινού όλοι μας, με ηγέτη φυσικά τον Πανάγο τον Κουφέλο. Δεδομένου ότι έχετε εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προτεραιότητες αυτές που θα πρέπει να θέσει, ούτως ώστε να δούμε άμεσα αποτελέσματα και μια καλύτερη Μυτιλήνη? Αυτό που θα κάνουμε ευθύς μόλις αναλάβουμε τα καθήκοντά μας ως νέα δημοτική αρχή θα είναι να βελτιώσουμε άμεσα την καθημερινότητα του πολίτη. Η καθημερινότητα του πολίτη είναι βασικό μέλημα και βλέπετε ότι λίγο πολύ όλοι οι συνδυασμοί στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, μιας και τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι δεν είναι στο ύψος και στο επίπεδο που θα θέλαμε ως αυτοδιοικητική. Ένα όμως πολύ σημαντικό κομμάτι που διαφοροποιεί το συνδυασμό μας από κάθε άλλο είναι το γεγονός ότι ξέχωρα από την προσπάθεια στην καθημερινότητα εμείς διαθέτουμε όραμα για την πόλη, ξέρουμε που θέλουμε να οδηγήσουμε τα πράγματα και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουμε και σαφή και ολοκληρωτική γνώση και του τρόπου με τον οποίο θα εξοικονομήσουμε τους πόρους, αλλά κυρίως πώς θα εφαρμόσουμε αυτό το όραμα το ταχύτερο δυνατό. Ποια θεωρείτε εκτός από την καθημερινότητα ότι είναι τα βασικά στοιχεία του προγράμματος? Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των μεγάλων και ουσιαστικών ζητημάτων που έχει αυτή τη στιγμή η πόλη. Δηλαδή την αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, την εξέβρεση χώρων στάθμευσης, καθώς επίσης και την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών τόσο της πόλης όσο και των χωριών μας. Δηλαδή, βιολογικός καθαρισμός, νέος βιολογικός καθαρισμός στην περιοχή της Θερμής και όπου αλλού δεν υπάρχει. Η αγροτική οικονομία σε ό,τι αφορά την αγροτική οδοποιία και πολλές άλλες δράσεις οι οποίες έχουν υποβαθμιστεί ή έχουν παραμεληθεί τα τελευταία χρόνια. Καθώς επίσης και η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που μπορεί να μας παράσχει τα ευρωπαϊκά προγράμματα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Για παράδειγμα, χρόνια φωνάζουμε και λέμε όλοι σχεδόν οι Μυτιλινοί, οι κάτοικοι της πόλης, ότι δεν υπάρχει πέριξ της πόλεως μια σοβαρή παραλία για να μπορεί ο κάθε πολίτης, ο κάθε δημότης να απολαμβάνει τη θάλασσα το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα. Υπάρχουν 1.000 άλλα τέτοια τα οποία πρέπει να αποκτήσουν σοβαρή προτεραιότητα. Οι αθλητικές υποδομές δεν είναι στο επίπεδο που θέλουμε. Η εσωτερική οδοποιία της πόλεως. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μας τιμά στην κατάσταση που είναι σήμερα. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε που πρέπει να οδηγήσουμε τα πράγματα. Βεβαίως, αυτό που έχει προτεραιότητα για μας και θα ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος είναι να πετύχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη, διότι τα χωριά μας τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι δεν έχουν ακολουθήσει την πορεία που έχει ουσιαστικά η πόλη σε ό,τι αφορά την παραγωγή κάποιων έργων. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα του δικού σας συνδυασμού και του επικεφαλής σας έναντι του άλλου βασικού συνδυασμού που είναι εκείνου του Παναγιωτή Χριστόφα? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είμαστε ένας συνδυασμός
που έχει, θα έλεγα, πολιτική και όχι μόνο και αυτοδιοικητική συνάφεια. Ξέρουμε ο ένας τον άλλον, έχουμε σχεδόν ίδιες απόψεις και ίδια πιστεύω για τα ζητήματα τα οποία αφορούν στο καλό της πόλεως. Προερχόμαστε δε από συγγενικούς όμορους χώρους. Ξεκινάμε από την ίδια βάση. Ο συνδυασμός του Παναγιώτη του Χριστόφα θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός μοσαϊκό. Έχει ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα που βεβαίως δεν είναι κακό κατά ανάγκη. Όμως υπάρχουν διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα από αυτούς. Είναι εντελώς διαφορετική η αντιμετώπιση του προβλήματος του μεταναστευτικού, για παράδειγμα, για έναν νεοδημοκράτη από ότι για ένα Σιριζέο. Τα βλέπουν με έναν διαφορετικό τρόπο και είναι λογικό ότι κάποια στιγμή, όταν θα κληθούν αυτοί οι άνθρωποι, αν ποτέ, που δεν το πιστεύω, γίνουν δημοτική αρχή, θα έχουν διαφορετικό τρόπο, φιλοσοφία αντιμετώπισης του προβλήματος. Η τελευταία ερώτηση που ενδεχομένως είναι και πιο άκομψη, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους να στηρίξουν εσάς οι ψηφοφόροι? Πρώτον, ξέρουμε και μπορούμε. Μπορούμε να απευθυνθούμε προς την κυβέρνηση και μπορούμε να διεκδικήσουμε και είναι λογικό. Μην ξεχνάτε, έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι, μεν είναι αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά οι περισσότεροι από εμάς έχουν επαφή με τα κυβερνητικά όργανα και με τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τιμόνι της χώρας. Άρα λοιπόν πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο άνετο να έχουμε και πολύ πιο προσβάσιμο, θα έλεγα, έχουμε τη δυνατότητα να απευθυνθούμε και να διεκδικήσουμε και να πάρουμε. Δεύτερον, είμαστε πολύ παλιοί αυτοδιοικητικοί και φυσικά καινούργοι, οι οποίοι γνωρίζουμε τον τρόπο έτσι, για να αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Και τρίτον, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουμε γνώση της αυτοδιοίκησης, ξέρουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αποδεδειγμένα. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι από εμάς είναι καταξιωμένοι στους επαγγελματικούς τους χώρους. Δεν ψάχνουμε δηλαδή μέσα από την αυτοδιοίκηση να καταξιωθούμε, ούτε να αποκομίσουμε άλλα ωφέλη. Αυτό που μας ενώνει και αυτό που μας οδηγεί προς την κατεύθυνση της αυτοδιοίκησης, της παρουσίας στα αυτοδιοικητικά ζητήματα, είναι το πάθος που έχουμε όλοι, το ασίγαστο πάθος για να βοηθήσουμε τον τόπο να πάει καλύτερα και τους δημότες αυτού του Δήμου. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, μετά από 33 χρόνια αυτοδιοίκησης, βίωσα τα τελευταία χρόνια κατά κάποιον τρόπο έναν ιδιότυπο αποκλεισμό από την δημοτική ομάδα με την οποία εκλέχτηκα. Άρα λοιπόν έχω κάνει την προσωπική μου αγρανάπαυση και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να βοηθήσω κι εγώ από μετερείς για τέτοια που μπορούν να είναι ουσιαστικά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων τόπου.